Μάρκος Τρούλης, καθηγητής τουρκικών και ασιατικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο το Καποδιστριακό και καθηγητής στη Σχολή Εθνικής Ασφάλειας. Κύριε Τρούλη, καλώς ορίσατε στο News Hub. Καλώς σας βρήκα, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Κύριε Τρούλη, ένα άρθρο το οποίο έχει μια αντίβαση που κατατρέχει τον ελληνισμό εδώ και αιώνες, θα έλεγα, έχετε δημοσιεύσει και με αφορμή αυτό ήθελα να δούμε τις διεθνείς εξελίξεις. Ο τίτλος του άρθρου είναι «Ανάγκη ασφάλειας χωρίς κουλτούρα ασφάλειας». Αυτό είναι διαχρονικό. Και μέσα από τον τίτλο μπαίνετε σε μια αντίβαση που θέλω να την αναλύσουμε. Λέτε στο άρθρο σας ότι υπάρχει μια ανάγκη ασφάλειας λόγω των εξελίξεων και βλέπω ότι βάζετε τρία σημεία που θέλω να διεισδύσετε και να μας κάνετε μεγαλύτερη ανάλυση. Τη μεταβολή ισχύως κατά πρώτον που υπάρχει μεταξύ ημών και της γείτονος, τις διακηρυγμένες επιθετικές προθέσεις που έχει η Άγκυρα και κυρίως τον αποπροσανατολισμό που υπάρχει στο ελληνικό σύστημα που καθορίζει τη λήψη αποφάσεων. Και εδώ κολλάει να πούμε ότι οι ελίτ της χώρας δεν δειγματίστηκαν από την πραγματικότητα που υπάρχει, που είδαμε δείγματά της το 2020 που φτάσαμε στα πρόθυρα, ας πούμε, σύραξης. Ναι, σωστά είπατε ότι πρόκειται για μια αντίφαση. Η Ελλάδα είναι κατεξοχήν επισπεύδουσα στην εξίσωση ισχύως, επισπεύδουσα από την άποψη ότι απειλείται εδώ και αρκετά χρόνια, εδώ και αρκετές δεκαετίες από την Τουρκία, αλλά τα τελευταία χρόνια αυτή η απειλή έχει κλιμακωθεί. Δεν είναι κάτι καινοτομικό αυτό που εισάγω στο άρθρο. Είναι η κλασική στρατηγική θεωρία, η οποία ουσιαστικά μετράει την απειλή εις βάρος ενός δρόντα. Βλέπει δηλαδή πότε απειλείται κάποιος δρόντας. Όταν δηλαδή υπάρχει μια διατάραξη της κατανομής ισχύως, όταν ο επιτιθέμενος, ο απειλών, έχει διακηρυγμένες επιθετικές προθέσεις. Και σε αυτά τα δύο σημεία πρόσθεσα και το στοιχείο της απουσίας στρατηγικού σχεδιασμού και της απουσίας στρατηγικής εν γέννη στο εσωτερικό της χώρας μας, σε επίπεδο γραφειοκρατίας και σε επίπεδο ελίτ. Είναι, ξέρετε, μια διαπίστωση την οποία κάνουμε εδώ και αρκετή ξημών, κάνουμε εδώ και αρκετά χρόνια. Και να σας πω ότι υπάρχει και μια μελέτη που έχει γίνει από Ισραηλινούς καθηγητές, όπου ένα από τα βασικά τους συμπεράσματα όταν προσπάθησαν να ερμηνεύσουν γιατί η Τουρκία αρχίζει ξανά να βλέπει προς τη Μέση Ανατολή τα τελευταία 20 χρόνια, γιατί ενώ θεωρούσε αυτή την περιφέρεια του πλανήτη κάτι το οποίο δεν άξιζε τον κόπο να ασχοληθεί, ειδικά κατά την ίδρυση της και κατά την διάρκεια του ψυχρού πολέμου, ξαφνικά στις τελευταίες δεκαετίες άρχισε να ασχολείται. Ένα από τα βασικά συμπεράσματά τους ήταν ο κατευνασμός και η μη διάθεση από την Ελλάδα να ασχοληθεί, εάν θέλετε, σοβαρά με την τουρκική απειλή. Θεωρούσαν δηλαδή οι Ισραηλοί στη μελέτη τους ότι το γεγονός ότι έχουν διαχειριστεί οι Τούρκοι πολύ αποτελεσματικά το δυτικό τους μέτωπο τους επιτρέπει να στρέφονται προς τη Μέση Ανατολή. Αυτό δεν είναι λοιπόν τυχαίο και το βλέπουμε, αν θέλετε, και στην καθημερινότητά μας, μελετώντας την ελληνική εξωτερική πολιτική, πρόσφατες κρίσεις με όλες τις κυβερνήσεις, δεν έχει να κάνει αυτό, είναι ένα διακομματικό και διαχρονικό φαινόμενο, ελίτ, οι οποίες, αν θέλετε, δεν διαγνώσκουν, αν θέλετε, την τουρκική απειλή ως πρωτεύουσα σημασίας. Πολλοί εξ αυτών δεν θεωρούν καν ότι υπάρχει τουρκική απειλή. Μάλιστα, έχουμε ακούσει και φράσεις κατά το πρόσφατο παρελθόν ότι εμείς είμαστε η απειλή, γιατί εμείς προκαλούμε στο Αιγαίο. Οπότε αυτό το στοιχείο μαζί φυσικά με την διατάραξη της κατανομής ισχύως, αυτό είναι ένα γεγονός αναμφισβήτητο. Ξέρετε, υπήρχε μια φράση πολύ γνωστή του Σουκρού Έλεγκτακ το 1996,
ο οποίος έλεγε ότι η Τουρκία για να μπορέσει να καταφέρει να επιβιώσει και να είναι ασφαλής, θα πρέπει να είναι έτοιμη ανά πάση στιγμή να διαχειριστεί 2,5 πολέμους, σαν το δόγμα των 2,5 πολέμων. Και βλέπουμε ότι τα τελευταία 15 χρόνια αυτοί οι 2,5 πόλεμοι όχι απλά διαχειρίστηκε την Τουρκία, αλλά πήγε ένα βήμα παραπέρα. Ποιοι είναι οι 2,5 πόλεμοι? Ήταν οι Κούρδοι, του οποίου επιχειρησιακά του έχει, αν θέλετε, διαχειριστεί σε πολύ μεγάλο βαθμό. Η Συρία πια είναι ένα failed state τα τελευταία χρόνια μετά τον Συριακό εμφύλιο του 2014. Η Ελλάδα αντιμετώπισε μια σοβαρή οικονομική κρίση επί χρόνια, η οποία δεν της επέτρεψε να αναπτύξει τα εξοπλιστικά προγράμματα όπως τα ανέπτυσε τις προηγούμενες δεκαετίες, που σε συνδυασμό, αν θέλετε, και με αυτή την παθογένεια στο εσωτερικό μας και σε επίπεδο ελίτ, οδηγούν την τουρκική αντίθετα ελίτ, τον Ερντογάν, να διακηρύξει τις επιθετικές προθέσεις του, τις οθωμανικές προθέσεις του, εις βάρος της χώρας μας, λέγοντας όλα αυτά τα προκλητικά καθημερινά, τα οποία θα μου επιτρέψετε να πω ότι βλέπετε ότι δεν διαταράσσονται από συμφωνίες, επισκέψεις, τηλεφωνήματα ή οτιδήποτε που συμβαίνει είτε στην Κωνσταντινούπολη, είτε στην Άγκυρα, είτε στην Αθήνα πρόσφατα, με την συνάντηση του Τούρκου Προέδρου με την ελληνική κυβέρνηση. Δεν διαταράσσονται καθόλου, καθώς η Τουρκία έχει ένα στρατηγικό στόχο συγκεκριμένο και, αν θέλετε, προβαίνει σε τακτικές κινήσεις προκειμένου να κερδίσει χρόνο και να αντιπαρέλθει κάποιες δυσκολίες της στιγμής, κυρίως έναντι των Αμερικανών και της Δύσης. Αλλά δεν εκφεύγει καθόλου από το στόχο της, τον οθωμανικό στόχο της, που είναι η ηγεμονία, αν θέλετε, στην περιφέρειά μας. Η ανάληψη μιας θέσης ηγέτιδας δύναμης, ενός ρυθμιστή, αν θέλετε, των σχέσεων μεταξύ των κρατών στην περιοχή μας. Το θίγεται αυτό το άρθρο, και μάλιστα με πολύ ωραίο τρόπο, ότι δεν βλέπουμε τις δηλώσεις, στεκόμαστε στις χειραψίες. Αλλά εγώ ήθελα να καταπιαστώ με κάτι που είπατε προηγουμένως με τη μελέτη των Ισραηλινών. Πολλοί συναδελφοί σας έχουν πει ότι το Ισραήλ βλέπει την Κύπρο ως ελπίδα σωτηρία σε περίπτωση πολέμου, σεισμού, λοιμού, καταποντισμού, και ξέρουν, ας πούμε, ότι εκεί θα καταπιαστούν, γιατί την έχει στο χάρτη γεωγραφικά σε πολύ μεγάλη αξία. Ανταυτού, εμείς το Κυπριακό το έχουμε βάλει στην άκρη, δηλαδή στα πλαίσια των ήρεμων νερών τώρα που έχουμε το τελευταίο διάστημα, στις συναντήσεις που γίνονται τις διεθνείς, όπως είπατε, δεν γίνεται αναφορά ουσιαστική στο Κυπριακό ως μη γενόμενο, και ανταυτού έχουμε τις δηλώσεις τις πρόσφατες του Τούρκου Προέδρου, που είπε ότι θα έπρεπε να την έχουμε πάρει όλη την Κύπρο, που πολλοί συναδελφοί σας έχουν πει ότι είναι ως αντιστάθμισμα σε αυτό που γίνεται τώρα με τον ανθρωπιστικό διάδρομο που δημιουργεί η Κύπρος και αναβαθμίζεται γεωπολιτικά. Αλλά στο εσωτερικό, ας πούμε, η κυρία Πακογιάννη αυτές τις δηλώσεις ήθελε να τις περάσει ότι ήταν, ας πούμε, για εσωτερική κατανάλωση, επειδή έχουν στην Τουρκία, ας πούμε, δημοτικές εκλογές. Αυτό, λοιπόν, πώς το καταχωρείτε εσείς, όταν όλος ο υπόλοιπος κόσμος βλέπει την Κύπρο ως ένα μαργαριτάρι στρατηγικό και εμείς δεν την έχουμε βάλει στο περιθώριο? Η Κύπρος, έχουμε πει, και το λένε περισσότερο οι ξένοι από ότι εμείς, μέχρι στο επίκεντρο των γεωπολιτικών αξιών Βορρά, Νότου και Ανατολής Δύσης. Δηλαδή είναι, όπως το είπατε, ένα διαμάντι σε επίπεδο γεωπολιτικής, ένα από τα κρισιμότερα γεωπολιτικά σταυροδρόμια της Ισφυλίου. Περιτεύει να θυμίσω τη φράση του Νταβούτογλου για το ότι αν δεν υπήρχε, ότι έστω και αν υπήρχε ένας μουσουλμάνος στο νησί, η Τουρκία όφιλε να συντηρεί κυπριακό ζήτημα, ακριβώς τονίζοντας αυτή τη σημασία της Κύπρου. Και βέβαια να θυμίσω και μια άλλη φράση του Νταβούτογλου, λιγότερο γνωστή, που δεν λέγεται συχνά και υπάρχει μέσα στο στρατηγικό βάθος πάλι για την Κύπρο, ότι η Κύπρος οφείλει να αποτελέσει ένα πρότυπο
ένα μοντέλο το πώς διαχειρίστηκε η Τουρκία την Κύπρο, για το πώς θα μπορέσει και πρέπει να διαχειριστεί και άλλες υποθέσεις στην περιοχή της Τουρκία. Και φυσικά τι εννοεί εκεί ο Νταβούροβλου? Το γεγονός ότι από εκεί που η Τουρκία δεν έχει κανένα λόγο, δεν είχε καμιά νομιμοποιητική βάση για να υπάρχει στην Κύπρο, ξαφνικά απέκτησε δικαιώματα εγκύτριας δύναμης το 1960, έγινε εγκύτρια δύναμη και από εγκύτρια δύναμη έφτασε να προχωράς μια εισβολή και να επικαλείται μάλιστα αυτά τα δικαιώματά της για να νομιμοποιεί εντός εισαγωγικών αυτή την παράνομη την εισβολή στην Κύπρο και την κατοχή του ενός τρίτου του νησιού. Αυτό με συγχωρείτε, αυτό καλά κάνετε, ναι, και το υπογραμμίζετε, γιατί εδώ υπάρχει μια ομολογία για το θέμα της εισβολής και της παράνομης κατοχής από τους δρόντες, από τους Τούρκους δηλαδή, ενώ εδώ, εγώ επιμένω με το θέμα των ελληνικών ελίτ, προσπαθούν να δικαιολογήσουν την εισβολή οι ελληνικές ελίτ συγκεκριμένης ιδεολογίας για αυτό που έγινε στην Κύπρο. Θέλω να την ξεχάσουν, αλλά θα μου επιτρέψετε να πω ότι δεν είναι συγκεκριμένη ιδεολογία. Το βλέπουμε αυτό σε όλο το πολιτικό φάσμα. Είναι ένα κόμμα που, εντός εισαγωγικών πολιτικό κόμμα, το οποίο διαπερνά οριζόντια όλο το πολιτικό σύστημα. Έχει δηλαδή εκπροσώπους σε όλους τους φορείς. Μπορεί σε άλλους φορείς περισσότερους, σε άλλους λιγότερους, δεν διαφωνώ φυσικά, αλλά βλέπουμε ότι υπάρχουν τέτοια αυτό δείγματα. Που λέτε είναι πιο σωστό, ναι, η διατύπωση είναι αυτή. Απλά εγώ λέω τώρα ότι από αριστερά αυτό είναι συλλήβδενο, από δεξιά, ας πούμε, υπάρχει ένα μέρος μεγάλο που το στηρίζει, αλλά υπάρχει ένα άλλο το οποίο είναι στην σωστή γραμμή. Την και ιστορία. Στην αριστερά δεν είναι συλλήβδενο. Για να μην είμαστε αδικοί, υπάρχουν άνθρωποι. Το γεγονός ότι μπορεί να μην εκπροσωπούνται στη Βουλή μπορεί να. Δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν, ότι έχουν εξαλειωθεί. Αυτές οι φωνές πάντως, δεν ξέρω αν θα συμφωνήσετε, στο δημόσιο διάλογο δεν ακούγονται. Στη δημόσια συζήτηση, ας πούμε. Όχι, καθόλου. Δεν επιτρέπεται να ακούγονται. Αυτό είναι το θέμα. Δεν επιτρέπεται να ακούγονται. Ξέρετε, αυτό είναι αυτό που είπα πριν, ότι πολλοί θέλουν να ξεχάσουν το Κυπριακό και να ξεχάσουν ότι ο στόχος της Τουρκίας διαχρονικά, ο στρατηγικός στόχος, και φαίνεται αυτό και με αυτή τη δήλωση του Ερντογκάν, είναι ο έλεγχος ολόκληρης της νήσου. Το είδαμε και στο σχέδιο Ανάν. Το είδαμε και πώς αντέδρασα στο Κράν Μοντανά όταν επιχειρήθηκε να μπει μια συγκεκριμένη βάση, αν θέλετε, για την αποχώρηση των στρατευμάτων, για την απόσυρση του συστήματος των εγγυήσεων. Και παρόλα αυτά, εκεί η Τουρκία αποχώρησε και δεν ήθελε καν να συζητήσει. Φαίνεται δηλαδή ότι η όποια λύση με διπλωματικούς όρους πρέπει να εμπεριέχει για την Τουρκία την ίδια μέσα στο νησί. Δεν μπορεί, αν θέλετε, να υπάρξει μια λύση που να είναι συνυφασμένη με την αυτοδιάθεση της νήσου. Και αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό επαληθεύει και ο Ερντογκάν, θέλει ολόκληρο το νησί. Είναι και η αντίφαση με αυτό που, όπως είπατε και εσείς, με εμάς, που βλέπουμε την Κύπρο σαν να βλέπουμε το Κονγκό, σαν να βλέπουμε ένα τρίτο κράτος, και όχι ως το, αν θέλετε, το γεωγραφικό πεδίο, το ιστορικό πεδίο ανάπτυξης του ενός δέκατου του ελληνισμού στο κάτω-κάτω. Έτσι. Μιλάμε για το ένα δέκατο του ελληνισμού. Δεν είναι. Θα έπρεπε να το βλέπουμε ως ένας κορυφαίας σημασίας, γεωπολιτικής σημασίας σημείο. Και όπου η ρίστον παρόδο, να το πούμε και αυτό, την χάνει να έχουμε και δικαιώματα εγκύτριας δύναμης. Πρέπει να το θυμόμαστε αυτό. Έχουμε και μια νομική υποχρέωση. Όσο ισχύουν αυτά τα δικαιώματα, εμείς σαν ελληνική δημοκρατία είμαστε υπέρ της απόσυρσής τους, αλλά όσο τα έχουμε αυτά τα δικαιώματα εγκύτριας δύναμης, έχουμε καθήκον να τα χρησιμοποιούμε, ξαναλέω, για να προστατεύουμε το 1 δέκατο του ελληνισμού. Η Κύπρος αποδεικνύει τη μεγάλη της σημασία, και όχι μόνο για εμάς, και με όρους, αν θέλετε, ιστορικούς για τον ελληνισμό, αλλά αποδεικνύει την εν γέννη σημασία της την ευρύτερη, για τη σταθερότητα και την ασφάλεια στην περιοχή. Την αποδεικνύει και μέσω των εξελίξεων τώρα με τη Γάζα. Αυτός ο ανθρωπιστικός διάδρομος που έχει ανοίξει μέσω Κύπρου και η γέφυρα αυτή, αν θέλετε, προς τη Γάζα, με την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας,
που ήταν και αφορμή για τις δηλώσεις αυτές του Ερντογάν, δείχνει ότι η Κύπρος μπορεί, οφείλει και διαδραματίζει έναν πολύ επικοδομητικό ρόλο, αν θέλετε, σε όλη αυτή την εξίσωση ισχύως και σε ένα πολύ σημαντικό, μια πολύ σημαντική κρίση όπως αυτή της Μέσης Ανατολής αυτή τη στιγμή. Αυτό τον ενοχλεί. Τον ενοχλεί τον Ερντογάν, είναι σαφές. Θα ήθελε εκείνος να παίζει αυτόν τον ρόλο με εκείνες τις φοβερές, σε συνέχεια μάλλον εκείνων των φοβερών δηλώσεων που έκανε στην αρχή της θητείας του ο Γκιούλ τότε, το στελεχός του ΣΟΑΚΕΠΕ, όπου έλεγε ότι κανένα θέμα, κανένα ανοιχτό ζήτημα της Μέσης Ανατολής δεν μπορεί να λυθεί χωρίς να ανατρέξουν οι διπλωμάτες, τέλος πάντων, στα Οθωμανικά αρχεία, και τα Οθωμανικά αρχεία τα κατέχει αυτή τη στιγμή η Τουρκία ως διάδοχος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, και μόνο αυτή η θέση, ξέρετε, σοβαρή, δείχνει, αν θέλετε, την αντίληψη που έχουν αυτή τη στιγμή στην Τουρκία, ιδιαίτερα η ελίτ που εκπροσωπείται από το ΑΚΕΠΕ, το κυβερνών κόμμα. Υπεροψία. Υπεροψία και μια λογική, αν θέλετε, ότι κρέμεται όλη η περιοχή από εκείνους, και μόνο εκείνοι μπορούν να προσφέρουν, αν θέλετε, λύσεις και να έχουν έναν ρόλο μεσολαβητικό. Το λένε για να το πιστέψουν, και λυπάμαι που θα το πω, σε μεγάλο βαθμό έχουν επίσης και πολλούς από τη Δύση, που κατά καιρούς τους χρησιμοποιούν και τους κινητοποιούν μάλλον προς αυτή την κατεύθυνση. Αν συνδυαστεί αυτό και με την Αδράνεια τη δική μας... Αυτό ακριβώς θέλω να πω, ότι συνδυάζεται με αυτό ακριβώς. Το θέμα είναι ότι εμείς και οι υπόλοιποι, όχι μόνο εμείς, και οι υπόλοιποι επισπεύδοντες, υπάρχουν κράτη τα οποία θίγονται αυτή τη γειτονιά μας, αυτή τη στρατηγική, θίγονται από τον Οθωμανισμό, και αυτά οφείλουν να συγκροτήσουν εκείνους τους μηχανισμούς αντιηγεμονικής σπήρωσης, όπως λέμε, δηλαδή όλους αυτούς τους μηχανισμούς που θα αντιμετωπίσουν αυτόν τον νεοοθωμανικό όλεθρο, προκειμένου, αν θέλετε, να μην φτάσουμε σε ένα σημείο που πια η κατάσταση να μην αναστρέφεται. Γιατί υπάρχει και αυτό, ο κατευνασμός, συνολικά το λέω τώρα και όχι για τη χώρα μας μόνο, ο κατευνασμός είναι η ασφαλέστερη οδός προς τον πόλεμο. Δηλαδή, τον πόλεμο δεν τον γλιτώνεις. Δημιουργείς τις συνθήκες, αν θέλετε, την άποψη ότι διαχειρίζεις ένα πρόβλημα και όλα καλά, δίνεις κάνει μια χειραψία, μιλάς, χτυπάει ένα στην πλάτη του άλλου, αλλά όταν μεταθέτεις ένα πρόβλημα στο μέλλον, κατά πάσα πιθανότητα θα κληθείς κάποια στιγμή να το διαχειριστείς υπό δυσμενέστερους όρους. Δεν είναι ότι δεν θα το διαχειριστείς, ούτε ότι δεν θα το αντιμετωπίσεις. Θα το αντιμετωπίσεις και μάλιστα υπό δυσμενέστερους όρους. Κύριε Τρούλη, πάντως αυτή τη συζήτηση, αν την κάναμε πριν μια δεκαετία, σίγουρα θα χαρακτηριζόμασταν εθνικιστές και ο ένας και ο άλλος. Και τώρα βέβαια, αλλά τώρα επειδή έχει πραγματικότητα δείξει το μέταλλό της, λιγάκι έχει μειωθεί το ποσοστό. Πάντως, στο κείμενό σας παραθέτετε κάποια στοιχεία από χώρες που δύσκολα χαρακτηρίζονται, ας πούμε, για τον εθνικισμό τους, όπως είναι η Δανία, η Νορβηγία και η Σουηδία, που λέτε ότι έχουν αυξήσει κατά πολύ τις αμυντικές δαπάνες, διότι αντιλαμβάνονται την περαιούσα ατμόσφαιρα. Η Σουηδία, δηλαδή, κατά 40 δισεκατομμύρια αύξησε τις αμυντικές δαπάνες, και κάνει εντύπωση, όπως έχετε παραθέσει αυτούς για τη δήλωση του Πρωθυπουργού, η Δανία, με συγχωρείτε, του Δανού Πρωθυπουργού, που λέει ότι δεν προετοιμαζόμαστε, αυτό ακριβώς που είπατε πριν, για πόλεμο ή καταστροφή. Προσπαθούμε να αποφύγουμε τον πόλεμο με όλο αυτό, και πίσω από αυτό ακολουθεί και η Νορβηγία και μία σειρά χώρες που δεν φημίζονται για το μεγάλο ιδεατισμό τους. Πάνω σε, εγώ θέλω να κλείσουμε κάτι τελευταίο τώρα με την Αίγυπτο. Η Αίγυπτο κυριαρχεί στα διεθνή φόρα, στις συζητήσεις, μεγάλος κίνδυνος, βλέπουμε και μεγάλη κινητικότητα επισκέψεις από διεθνείς αξιωματούχους με όλο αυτό που συμβαίνει στο Ισραήλ, το οποίο δεν σταματά και φτάνει, ας πούμε, να εκτοπίσει τόσα εκατομμύρια ανθρώπους, και το θέμα της Ράφα.
Και με αυτό θέλω να κλείσουμε. Ναι, είχαμε μια πολύ σημαντική επίσκεψη της Ευρωπαϊκής Συντροσωπίας και του Έλληνα Πρωθυπουργού, που ήταν φυσικά προς την ορθή κατεύθυνση. Υπήρχε ένα πακέτο περίπου 7,5 δισεκατομμυρίων ευρώ για την ανακοπή των μεταναστευτικών ροών προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτι το οποίο φυσικά το να ελέγξει η Αίγυπτος στα σύνορά της και να μπορέσει, εάν θέλετε, να συνδράμει σε αυτή την αναχέτηση αυτών των ροών, γιατί η Κρήτη είναι στο επίκεντρο τα τελευταίες εβδομάδες με τέτοιες ροές, είναι θετικό. Και ξέρετε, ακόμα πιο θετικό είναι ότι μέσω των επενδύσεων που επιχειρούνται στηρίζεται και συνολικά μια συγκεκριμένη ελίτ στην Αίγυπτο και μια συγκεκριμένη η κυβέρνηση, αν θέλετε, του καθεστωτική. Έναντι του Ισλαμιστικού κινήματος, έτσι. Γιατί, ξέρετε, η Αίγυπτος είναι η κοιτίδα των αδελφών μουσουλμάνων, η κοιτίδα του Ισλαμιστικού, αυτής της έκφανσης του Ισλαμιστικού κινήματος, και είναι πάρα πολύ σημαντικό, αν θέλετε, να υπάρχει σταθερότητα και ασφάλεια στην Αίγυπτο μέσω, αν θέλετε, και της στήριξης των δυνάμεων εκείνων που είναι κοσμικές, που είναι συνεννοήσιμες, αν μη τι άλλο, και μπορούν να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση αυτών των διεθνών κρίσεων. Αυτό όσον αφορά το σκέλος του μεταναστευτικού. Όσον αφορά το σκέλος της ενεργειακής συνεργασίας με την Αίγυπτο, ξέρετε, τα αντιμετωπίζουμε όλα αυτά πλέον με μεγάλο σκεπτικισμό. Είμαστε μαζί συνομιλούς, έχουμε συνομιλήσει πολλές φορές για τον EastMed. Μαζί έχουμε συνομιλήσει πολλές φορές για ενεργειακά project στην Ανατολική Μεσόγειο. Και δυστυχώς βλέπουμε αυτά ότι υπονομεύονται, θεωρούνται ανέφικτα και τέλος πάντων δεν φτάνουμε ποτέ στην υλοποίησή τους. Οπότε υπάρχει μια... κρατάμε πάντα μικρό καλάθι για αυτά τα έργα. Τα οποία δεν έχουν, οι ρίστον παρόν, δεν έχουν πεθάνει, όπως θεωρούν πολλοί. Και θα τα δούμε, θέλω να πιστεύω ότι θα τα δούμε, να επανενεργοποιούνται, αν θέλετε, μετά το τέλος αυτών των μεγάλων κρίσεων που έχουμε στην Ουκρανία και στη Γάζα. Η Ουκρανία και η Γάζα καθορίζουν εν πολλής και το project και το μέλλον, αν θέλετε, και της ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Αίγυπτο και της κατασκευής άλλων αγωγών, καθώς οικονομική και ενεργειακή ανάπτυξη και στην περιοχή αυτή, την πολύ ευαίσθητη περιοχή, δεν μπορεί να υπάρξει αν δεν σταματήσουν δεν σταματήσει και αυτή η αποσταθεροποίηση και αυτή η αναταραχή που υπάρχει αυτή τη στιγμή σε διεθνές επίπεδο. Πάντως, κύριε Τρούλη, σε αυτό που λέτε πάνω, το σοκ που υπέστη η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο ανταγωνισμός, ο βιομηχανικός της Ευρώπης λόγω της αποκοπής της ενέργειας της Ρώσικης, οδήγησε τα πράγματα στο να αναζητηθούν αυτόχθονες πηγές ενέργειας και πολλοί λένε ότι ενδεχομένως αυτό το πράγμα να τρέξει λίγο παραπάνω λόγω ανάγκης. Συμφωνείτε? Θα έπρεπε, ναι. Το ορθολογικό αυτό θα ήταν. Θα σας πω, ξέρετε τι συμβαίνει. Είναι το εξής, ότι αυτή τη στιγμή το ενεργειακό μείγμα είναι προσανατολισμένο στο φυσικό αέριο. Ο βασικός παραγωγός φυσικού αερίου αυτή τη στιγμή στη γειτονιά της Ευρώπης είναι η Ρωσία. Αυτή έχει τα τεράστια αποθέματα φυσικού αερίου. Από τη στιγμή που έχουμε πάρει μια απόφαση απορωσοποίησης, ας το πούμε έτσι, δηλαδή να φύγουμε από το ρωσικό φυσικό αέριο και να σταματήσουμε να έχουμε, αν θέλετε, τις ενεργειακές σχέσεις που είχαμε με τη Ρωσία, υπάρχει η άποψη, η οποία είναι δικαιολογημένη, δεν συμφωνώ, αλλά την αντιλαμβάνουμε, ότι θα πρέπει να αλλάξει τελείως το ενεργειακό μείγμα. Οπότε γι' αυτό δεν θα πρέπει να προωθούμε νέα project που να έχουν ως επίκεντρο το φυσικό αέριο, όπως ο EastMed.
Το ζήτημα είναι. Μα υπάρχει ότι... φυσικό αέριο στην Ανατολική Μεσόγειο και νοτιότερα τη Κρήτη. Υπάρχει. Αυτό είναι το θέμα. Ότι θεωρείται από αυτού που πρεσβεύουν αυτή την άποψη ότι δεν είναι επαρκέ. Όμως το ζήτημα είναι ότι αφενός είναι, αφενός μάλλον μπορεί να αποδειχθεί επαρκές, αφετέρου είναι ένας συνολικότερος διάδρομος ο οποίος διασυνδέει τις αγορές της Δύσης με τα κέντρα παραγωγής και στη Βόρεια Αφρική και στη Μέση Ανατολή, όπου αυτός ο διάδρομος μπορεί, αν θέλετε, να είναι μια συνθήκη μετάβασης προς τη νέα εποχή. Αυτό το στοιχείο, σύν ότι η Ελλάδα έχει κάθε συμφέρον να προωθεί μια λύση που θα έχει ως επικεντρωτό την εκμετάλλευση και εμπόρευση των αποθεμάτων φυσικού αερίου της Ανατολικής Μεσογείου, θα πρέπει να μασωθεί ως χώρα στην προώθηση αυτών των project και όχι στην υπονόμευσή τους. Έχουμε κάθε συμφέρον δηλαδή να υλοποιηθούν τέτοιου είδους project. Μάλιστα. Κύριε Τρούλη, ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την συζήτηση που είχαμε και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Βεβαίως, εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.